Η ομάδα μας κλείνει το 2016 έχοντας πραγματοποιήσει, πιστεύω, εντυπωσιακά πράγματα. Είναι στην κορυφή της βαθμολογίας, δεν έχει δεχτεί γκολ, παίζει καλά, έχει κάνει πρόκριση στους 16, πράγματα που στην αρχή της χρονιάς, στο καλοκαίρι, φάνταζαν λίγο δύσκολα έως πολύ. Έδωσα συγχαρητήρια στα παιδιά μέσα για την προσπάθεια, παρότι νομίζω δεν έπιασαν την απόδοση προηγουμένων αγώνων, αλλά είναι απόλυτα δικαιολογημένοι, γιατί ο εκμεταλλισμός αυτός μεταφέρθηκε σε αυτούς, σε μένα, στον κόσμο. Δεν είχε να κάνει τόσο πολύ ούτε με την ικανότητα του αντιπάλου, ούτε με τις δικές μας ικανότητες. Είχε να κάνει αποκλειστικά και μόνο με τη διαιτησία και είναι πρώτη φορά που εμείς έχουμε παράπονα, πάρα πολλά και για πολλές φάσεις. Δεν είναι όμως στιγμή αυτή να, επειδή έρχονται και οι γιορτές, να αναλύσουμε ή να πούμε περισσότερο. Θέλω να ευχηθώ σε όλο τον κόσμο υγεία, καλές γιορτές και για τον κόσμο της Λαμίας και για μας, τους ποδοσφαιριστές και το τεχνικό τμήμα, τη διοίκηση. Μακάρι και το 2017 να συνεχίσουμε όπως τελειώνει αυτή η χρονιά. Αυτά. Κάποια ερώτηση. Είπατε ότι σήμερα είχατε τη διαιτησία. Σας προβληματίζει αυτό για τη συνέχεια του πρωταθλήματος? Επόμενο είναι. Επόμενο είναι, αλλά δεν θέλουμε να δηλητηριάσουμε εμείς το μυαλό μας τώρα με τέτοιες σκέψεις. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι ήταν μια ευτυχή στιγμή για τους σημερινούς ρέφερι και ότι πάντα είναι μια παρένθεση. Το πρώτο παιχνίδι έχει υπόψη. Και αυτό είναι το πρώτο παιχνίδι. Νομίζω ότι δεν θα είναι αρκετά καλά. Όσον αφορά τα μεταγραφικά και αυτά που γράφονται τις τελευταίες ημέρες, απαντάτε κάτι, κινούμαστε, τι γίνεται? Ότι προσπαθούμε, ναι. Αλλά ό,τι και αν κάνουμε, να ξέρετε ότι θα το μάθετε από την ομάδα και όλα τα άλλα τα οποία γράφονται ή αναφέρονται, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι μπορεί να είναι παιχνίδια μάνατζερ, δημοσιογράφων, κολλητών. Εμείς θα προσπαθήσουμε και θα πρέπει να οπωσδήποτε να ενισχύσουμε την ομάδα μας, γιατί είναι πάρα πολλά τα παιχνίδια μέσα στο Γενάρη, Τετάρτη και Κυριακή συνέχεια, και θέλει οπωσδήποτε ενίσχυση στο ρόστερ. Μπορείτε να μας πείτε ποιες είναι οι θέσεις τουλάχιστον που έχετε ζητήσει ενίσχυση? Δεν ζητάτε, γιατί τέτοια πράγματα μου τα ζητάνε οι μάνατζερ τώρα. Και χτυπάει το τηλέφωνο κάθε ώρα και στιγμή ποιους θέλετε και τι θέλετε. Ένα σχόλιο για το κύπελλο, για τον Ατρόμητο, θα μας κάνετε? Ναι, νομίζω ότι ο Ατρόμητος είναι το φαβορί, είναι ομάδα Super League. Εγώ είπα ότι όταν θα έρθει η ώρα θα ασχοληθούμε και θα δούμε πώς θα είμαστε, πώς θα είναι τα παιχνίδια του πρωταθλήματος, τι προβλήματα θα έχουμε και θα δούμε αν θα μπορέσουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί ή όχι. Είχατε πει μετά το μάτσο με την ΑΕΚ, ανάλογα την κλήρωση, θα δούμε αν μπορούμε να ονειρευόμαστε. Ο Ατρόμητος είναι ένας τέτοιος αντίπαλος. Υπήρχαν και καλύτεροι. Για το πέναντι με τον Πάτερσον, τι έγινε να λούμε? Σας είδα εκεί πέρα με τον Πάτερσον να έχετε κάποια... να τον φωνάζετε μάλλον. Νομίζω ότι ο Πάτερσον ισχυρίζεται ότι σταμάτησε πολύ πριν από την μπάλα και ότι αυτό επιτρέπεται. Η πραγματικότητα όμως είναι, για να μην να λέμε σίγα σίγα και τις κάποιες, ότι πρώτα έπεσε ο τερματοφύλακας και μετά σου. Και η απόφαση του διαιτητή σε αυτή την περίπτωση είναι σωστή. Ξέραμε ότι έχουμε αντιμετωπίσει μια καλή ομάδα με νέα παιδιά που παρόλο που μπορεί να είναι χαμηλά στην βαθμολογία παίζει καλό ποδόσφαιρο και όπως είπε ο κόουτς, σίγουρα δεν ήμασταν καλοί, δεν ήμασταν αυτοί που ήμασταν σε άλλα παιχνίδια. Υπάρχουν πολλές δικαιολογίες, όπως η κούραση μετά από τα συνεχόμενα παιχνίδια. Παρόλο που το σπουδαίο είναι ότι καταφέραμε να κερδίσουμε και να κλείσουμε τη χρονιά έτσι ψηλά. Με όλα αυτά τα ρεκόρ που ανέφερε και ο κόσμος. Εύχομαι υγεία σε όλους και εύχομαι να μας μπει η χρονιά του 2017 όπως το 2016 που κλείσαμε.